να ρίξουμε φως στις επιλογές που απέμειναν στην Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να αποφύγει τις παγίδες που έχουν στηθεί στο Κυπριακό. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι άξιο απορίας γιατί ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί χωρίς καν προσχήματα αυτή τη στάση που παραβιάζει και κάθε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Διότι πρωτίστως του έχουμε δώσει εμείς το δικαίωμα. Όπως έχουμε ακούσει και στα ρεπορτάζ, εμείς πανηγυρίζουμε ή είμαστε ικανοποιημένοι διότι περιλαμβάνεται στο τελευταίο ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Ομοσπονδία. Και αυτό είναι ήττα. Γιατί είναι ήττα? Διότι το 3212 δεν αναφέρεται στην Ομοσπονδία και σε δύο συνιστόντα ισότιμα κράτη που παραπέμπουν σε ισότιμη κυριαρχία, αλλά αναφέρεται στην μία και ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία, ζητώντας μάλιστα το σεβασμό της κυριαρχίας της, της εδαφικής της ακεραιότητας και της επιστροφής των προσφύγων, καθώς και της έναρξης αποχώρησης στρατευμάτων. Αυτές, για να καταλάβει η κοινή γνώμη, είναι δύο διαφορετικές βάσεις. Στην πρώτη περίπτωση μιλούμε για αποκατάσταση της παραβιαστήσας από την Τουρκία συνταγματικής τάξης, δηλαδή το 32-12, και το τελευταίο ψήφισμα ανοίγει την πόρτα για τη συνομοσπονδία και τα δύο κράτη. Δηλαδή αποδέχεται το διοικητικό, γεωγραφικό και πληθυσμιακό διαχωρισμό, τα τετελεσμένα της εισβολής, τα οποία περιλαμβάνονται σε μια ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Είναι δε γελούσα γιατί, διότι τι λέει ο κύριος Στατάρ, ακούστε τώρα. Θα κάνω υποχώρηση, λέει, από τα δύο κράτη στη συνομοσπονδία. Στην πολιτιολογία και στο πρώτο έτος της νομικής μαθαίνουν οι φοιτητές ότι τα κράτη χωρίζονται σε ενιαία και σύνθετα. Τα ενιαία κράτη αποτελούνται από μία πολιτεία, τα σύνθετα από πέραν της μίας πολιτείας και είναι ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίες. Ανάλογα με την κατανομή των εξουσιών, οι συνομοσπονδίες είναι στην πραγματικότητα δύο κράτη με μια ομπρέλα κοινή. Συνεπώς, ο κύριος Τατάρ έφτασε στο σημείο, εφόσον εμείς υποχωρήσαμε, να μας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα μας. Ναι. Τώρα, οι Τούρκοι, το βλέπουμε, επιδιώκουν μανιωδώς τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει απάντηση σε αυτές τις μεθοδεύσεις? Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι Τούρκοι τι μας λένε τώρα? Είτε με μια χαλαρή ομοσπονδία που είναι από τουρκική θέση, είτε με μια ομοσπονδία, είτε με μια συνομοσπονδία. Αυτό λένε τα έγγραφα, έτσι, ότι είναι τουρκικές θέσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν αρχικά από εμάς ως ομοσπονδία. Μετά, όταν δώσαμε την ομοσπονδία, πήγαμε στην επόμενη θέση της χαλαρής ομοσπονδίας. Και αφού δώσαμε τη χαλαρή ομοσπονδία, τώρα συζητάμε συνομοσπονδία. Συνεπώς, οι Τούρκοι τι λένε? Αυτό το κράτος, το ενιαίο, στο οποίο αναφέρεται το 32-12, θα διαλυθεί. Και εμείς τι πρέπει να πούμε? Όχι, διότι αυτό το κράτος δεν διαλύεται, γιατί είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρώτον, και διότι επί τη βάση του πρωτοκόλλου 10 εντάχθηκε ολόκληρο το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόκληση από το κοινοτικό γιαχτημένο στο βόρειο τμήμα λόγω της κατοχής, διότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε εξουσία λόγω της κατοχής. Δεύτερον, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, η Τουρκία καλείται να αναγνωρίσει όχι το ομόσπονδο κράτος, όπως λέει το τελευταίο ψήφισμα, το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτά πρέπει να θέσει ως βάση, και αν ο Γενικός Γραμματέας δεν τα δεχθεί, τότε να τον καταγγείλει δημοσίως και μάλιστα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι ενώ είναι θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει συνομωτικά μαζί με την Τουρκία και τη Βρετανία να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να παραβιάσουν το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, απαγορεύεται η αναγνώριση οποιασδήποτε αρχής, οποιουδήποτε κράτους, οποιασδήποτε οντότητας έχει προκύψει από τη βία και τη χρήση των όπλων. Αυτό το συνιστόν κράτος, το ψευδοκράτος που θέλουν να νομιμοποιήσουν, είναι το προϊόν της βίας και της χρήσης όπλων, και αυτό απαράδεκτο ο Γενικός Γραμματέας συνομωτικά με τους Βρετανούς προωθούν για να αναγνωρίσουν μέσω ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη.